Ένα κρανίο που βρέθηκε στην Ελλάδα και χρονολογείται προ τουλάχιστον 210.000 ετών αντιπροσωπεύει το αρχαιότερο δείγμα ανατομικά σύγχρονου ανθρώπου στην Ευρασία. Δηλαδή εκτό Αφρική. Στι έρευνε συμμετέχουν Έλληνε και ξένοι επιστήμονε. Αν έχουν δίκιο, αυτό σημαίνει ότι το κρανίο είναι κατά τουλάχιστον 150.000 χρόνια παλιότερο από το αρχαιότερο απολύθωμα Homo sapiens που έχει βρεθεί έω τώρα στην Ευρώπη. Φαίνεται ότι αυτή η πρωίμη επέκταση έγινε νωρίτερα από ό,τι αρχικά πιστεύαμε και ότι έφτασε στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, κάτι που δεν είχαμε υποψιαστεί στο παρελθόν. Δεύτερο κρανίο που βρέθηκε στην ίδια τοποθεσία τη Πελοποννήσου και εκτιμάται ότι είναι τουλάχιστον 170.000 ετών, διαθέτει χαρακτηριστικά Νεάντερταλ. Τα δύο απολυθωμένα κρανία είχαν ανακαλυφθεί στο σπηλαιοαπίδημα δυτικά τη Αρεόπολης, στη Μάνη στο τέλο τη δεκαετία του 1970 στη διάρκεια έρευνών του Ανθρωπολογικού Μουσείου τη Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Όμω έω τώρα δεν είχαν μελετηθεί σε βάθο και είχαν παραμείνει σχετικά άγνωστα παρά τη μεγάλη σπουδαιότητά του. Πλέον μπορούμε να έχουμε αξιωνικέ τομογραφίε αυτών των ειδών και να χρησιμοποιήσουμε τεχνικέ εικονική ανθρωπολογία αλλά και ένα ειδικό πρόγραμμα για να επιχειρήσουμε να αποκαταστήσουμε την αρχική του ανατομία. Θα προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε μικρά κομμάτια στην αρχική του θέση. Στην ουσία, να εξαλείψουμε τι ρογμέ και να καθρεφτήσουμε την εικόνα από την πλευρά που είναι καλύτερα διατηρημένη στην άλλη πλευρά. Οι ερευνητέ από τη Γερμανία, την Ελλάδα και τη Βρετανία, με επικεφαλή στην διακεκριμένη Ελληνίδα Πάλαιο Ανθρωπολόγο Κατερίνα Χαρβάτη του Κέντρου Σέκενμπεργκ για την Ανθρώπινη Εξέλιξη και το Πάλαιο του Γερμανικού Πανεπιστημίου Έμπενχαρτ, Κάρλ του Τίμπενγκεν, μελέτησαν για πρώτη φορά συγκριτικά με σύγχρονε μεθόδου απεικόνηση και χρονολόγηση τα δύο κρανία, γνωστά ω Απίδημα 1 και Απίδημα 2.